Δυνάμεις στα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ φαίνεται να συγκεντρώνει η Ισλαμική τρομοκρατική οργάνωση Χεσμπολάχ μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Βίντεο με μέλη της οργάνωσης να έχουν συγκεντρωθεί στα σύνορα κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με δημοσίευση του Ισραηλινού AI24 News, ο Ισραηλινός στρατός, γνωστός ως IDF, άνοιξε πυρ κατά τρομοκρατών της Χεσμπολάχ κοντά στη συνοριακή πόλη Μετούλα. Το περιστατικό αυτό, αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα, έρχεται να εντείνει τις υποψίες πολλών ότι θα μπορούσε η Χεσμπολάχ να ενταχθεί ενεργά στο πλευρό της Χαμάς, συμμετέχοντας στον πόλεμο που έχει κηρυχθεί. Όπως ενημερώσαμε και σε προηγούμενο άρθρο μας, ο στρατητικός διοικητής της Χαμάς, Μοχάμεντ Ντέιφ, κάλεσε σε διάγγελμά του όλες τις Ισλαμικές και Αραβικές οργανώσεις να πολεμήσουν μαζί με τη Χαμάς. Ωστόσο, ως τώρα δεν υπάρχει κάποια δήλωση ή ξεκάθαρη ένδειξη ότι η Χεσμπολάχ ή άλλες ομάδες έχουν σκοπό να λάβουν μέρος στις εχθροπραξίες κατά του Ισραήλ. Ο εκπρόσωπος τύπου της Χεσμπολάχ, μιλώντας στην ιστοσελίδα The New Arab, δήλωσε: «Είμαστε συνεχώς σε συντονισμό, συνεργασία και πραγματοποιούμε συναντήσεις με παλαιστινιακές ομάδες στον Λίβανο», χωρίς όμως να απαντήσει ξεκάθαρα για ενδεχόμενη ανάμειξη της οργάνωσης. Ακόμα, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, οι ειρηνευτικές δυνάμεις στο ΙΕ στο νότιο Λίβανο έλαβαν εντολή να αποσυρθούν στις κύριες βάσεις τους, καθώς αυξάνονται οι φόβοι ότι θα μπορούσε να ξεσπάσει σύγκρουση μεταξύ της Χεσμπολάχ και του Ισραήλ στην περιοχή. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια κατά από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την εξέλιξη αυτή στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει αν σας άρεσε ο τρόπος παρουσίασης του βίντεο και να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ήδη στον MSHD με ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας nmshd.gr.